προβληματισμό και αγανάκτηση προκαλεί στην κοινωνία του Αποκόρωνα η αποκάλυψη ότι η μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε το καλοκαίρι στην περιοχή και που έκανε στάχτη χιλιάδες στρέμματα γης, θέτοντας σε κίνδυνο σπίτια και περιουσίες, ήταν χέρι εμπριστή. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης κάλεσε το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να ανακοινώσει το αποτέλεσμα του ανακριτικού έργου, τονίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη σταλεί στον εισαγγελέα. Η προτροπή μου και καλό το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό, άμεσα με δελτίο τύπου, επίσημα πλέον να ενημερώσει την κοινωνία του Αποκορώνα το τι ακριβώς συνέβη και αν δεν το έχει πράξει αυτό, να βγει στο φως και η σκοπιμότητα και τα αίτια τα οποία οδήγησαν τον δράστη ή τους δράστες σε αυτές τις πράξεις. Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ενός πυρηνελαιουργίου ήταν εκείνο που πρόδωσε τον εμπριστή. Οι πληροφορίες λένε ότι τον δράστη τον έπιασε μία κάμερα ενός ελαιουργίου την ώρα που έβαζε τη φωτιά. Ομολόγησε λοιπόν και αυτή τη φωτιά αλλά και άλλες φωτιές τις οποίες έβαλε. Και ερευνάται κατά πόσο η συμμετοχή αυτού του δράστου ή των άλλων δραστών είναι και στη μεγάλη πυρκαγιά που κατάκαψε τον Αποκόρωνα. Η πυρκαγιά είχε κάψει 7.000 στρέμματα δασικής και καλλιεργήσιμης γης από τον Άγιο Φανούριο μέχρι και τις Βρύσες Αποκορώνου. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση όλων των θεμελιωτικών φορέων αλλά και των απλών πολιτών, δεν είχαμε τραγικά αποτελέσματα. Κινδύνευσαν όμως ανθρώπινες ζωές, καταστράφηκαν περιουσίες, ζωικό κεφάλαιο, ανυπολόγιστες ζημίες. Η δικογραφία για την υπόθεση εμπρισμού στον Αποκόρωνα έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη Δημοτική Αρχή της περιοχής να ζητά απονομή της δικαιοσύνης και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.